αλλά έχει έρθει ε, ε, τώρα δήλωση Λοβέρδου. Ναι. Ε, Για να δείτε. Ε, καινούργια, γιατί υπήρχε πει... καινούργια, 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 ε, και μας συσταίνει η συνάδελφος η, η Κάτια Ιφωτιάδου. Τελικά λέει ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μυαλώνεται και δεν μυαλώνεται γιατί η σχέση του με τη δημοκρατία είναι χαλαρή και ανύπαρκτη. Η ειδική μου ανακοίνωση δεν αφορούσε μεταφράσει κειμένων και άλλα τέτοια στην Με αυτά είναι προφανέστατο ότι εγώ δεν έχω καμία ανάμειξη, ούτε έχω ούτε θα μπορούσα να έχω. Προσωπικά εστίασα στο γεγονό ότι για άλλη μια φορά ο ΣΥΡΙΖΑ έβαλε στο στόμα του το όνομά μου. Στην υπόθεση αυτή, το μείζον είναι πω το έγγραφο τη 25η Μαου 2017 η τότε εισαγγελέα διαφθορά το απέκρυπτε συστηματικά και επίμονα από την Βουλή, γιατί από αυτό προκύπτει σαφώ Πω ο ένα κουκουλοφόρο στην Ελλάδα ήταν κουκουλοφόρο και στι Ηνωμένε Πολιτείε. Πράγμα που σημαίνει πω παρανόμω χαρακτηρίστηκε εδώ ω μάρτυρα δημοσίου συμφέροντο. Το συγκεκριμένο έγγραφο, στο οποίο μεταξύ άλλων αναφερόταν και το όνομά μου, το κατέθεσε στην Προανακριτική τη Βουλή ο Άδης Αγγελίας Αγγελή. Έκτοτε συμπεριελήφθη σε τρει τουλάχιστον δικογραφίε, στο πόρισμα τη Προανακριτική τη Βουλή, ε, στη δικογραφία ενώπιου του δικαστηρίου αλλά και στη δική μου δικογραφία και τα λοιπά και τα λοιπά. Έχει λοιπόν συμπεριληφθεί με τα ονόματα μέσα τουλάχιστον σε δόντε τη ανωτέρω δικογραφία και έχει αξιολογηθεί πολλαπλώ. Τέλο, λέει στο ειδικό στην δικαστήριο, δεν κρίνομαι εγώ, αλλά οι κατηγορούμενοι των οποίων ο ΣΥΡΙΖΑ εξακολουθεί να είναι σήμερα και ο πολιτικό συνήγορο λέει ο κύριο Λοβέρνο, επαναλαμβάνεται τα περί λασπολογιών. Άρα τι λέει ο κύριο Λοβέρνο, για να το πούμε πολύ απλά, ότι είναι εξαζανιστέμενο φαγητό αυτό Α, το έγγραφο, ότι έχει αξιολογηθεί. Τρει φορέ έχει... έχει. Φορές, λέει έχει ναι, παι, αυτό λέει έγραφο. στην πραγματικότητα. Αν δεν είναι λέει, αυτό αυτό είναι λέει, Προσέξτε, δεν λέει είναι ότι δεν είναι υπάρχει. Είναι και μπροστά ο Γιάννη στη Δημοκρατία και βλέπουμε τη διαφορά στη μετάφραση. Είναι στο ένα αναφέρεται το όνομα του κύριου Λοβέρνο. Ναι, δεν νομίζω ότι απαντάει σε αυτό ο κύριο Λοβέρνο. Ο κύριο Λοβέρνο καταλαβαίνει ότι από αυτό που λέει είναι ότι είναι υπαρκτό το, υπα, η εμφάνιση του ονόματό σου εν λόγω έγγραφο, το οποίο όμω έχει αξιολογηθεί από τι επιτροπέ. Ναι. Αυτό λέει. Και ότι είναι ξανασυνταμένο φαγητό. Άρα δεν απορρίπτει το γεγονό ότι υπάρχει. λέει επιλέξιμο. απλώ το... ότι έχει αξιολογηθεί το, το έγγραφο αυτό και δεν έχει αξιολογηθεί ω σοβαρό. το συγκεκριμένο έγγραφο λέει, ναι. ε, στο οποίο μεταξύ άλλων αναφερόταν και το όνομά μου, mm -hmm. ναι. το κατέθεσε στην επιτροπή τη Βουλή, στην προανακριτική επιτροπή τη Βουλή, ο κ. Αγγελίλη, ο κ. Ναι. Αγγελέα. Και ε, 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 ε αξιολογήθηκε τρει φορέ. Αυτό είναι το σημαντικό. Λέει το ο κύριο ε, Λο, Λοβέδο. και πάμε παρακαλώ. Υπάρχει μια διαφοροποίηση. Υπάρχει μια ένταση ξανά, ναι. κύριο, από Να επιμείνω λίγο σε αυτό, επειδή διάβασε πολλά για τον κύριο Λοβέρδο. Η ουσία είναι ότι αυτό που λέει είναι ότι το έγγραφο υπάρχει, έχει αξιολογηθεί, είναι παλιό, δεν είναι κάτι καινούριο και έχει αξιολογηθεί και προφανώ δεν έχει αξιολογηθεί ω σοβαρό για να οδηγήσει σε περιπέτειε δικαστικές yeah. και νομικές στον κ. Λοβέρντο. Yeah. Άρα εκεί πάμε. Προφανώς yeah. λοιπόν... Το οποίο έγγραφο λέει αρχιω... για 20.000 20 πόσο... ευρώ δωροδοκία το 2012. Έτσι. Yeah. Yeah. Να λέμε και yeah. αλλά... τι αναφέρει το έγγραφο. Yeah. Βεβαίως. Η υπόθεση Λοβέρντο έχει αρχιοθετηθεί η εκκρεμή. ακόμα δεν έχει Νομίζω, νομίζω δεν ότι είναι η μοναδική υπόθεση, αν δεν κάνω λάθο, α με διορθώσουν οι συνάδελφοι από το κοντρόλ. Νομίζω ναι. ότι είναι μοναδική η οποία δεν έχει ακόμα τελειώσει. Όλε οι υπόλοιπε έχουν νομίζω, αρχιοθετηθεί. Εν πάση περιπτώσει, για να καταλήξουμε εμεί, για να μην μπερδευόμαστε και μπερδεύουμε και του ελευθεατέ, το θέμα νομφάρι τη παραμένει στην επικαιρότητα αρκετά χρόνια μετά, όταν ξέσπασε η υπόθεση, και φαίνεται ότι θα έχει και ακόμα μεγαλύτερη αντιπαράθεση. Ε, ε, μεταξύ και εκεί θα πρέπει να εμπλακεί Λογικά από ό,τι αντιλαμβάνομαι Όχι τόσο η Νέα Δημοκρατία στην προηγούμενη περίπτωση Όσο ο κ. Ο οποίος θα πρέπει να πάει θέση Επ' αυτού υποστηρίζοντα υποθέτω ε, εκτό αν έχει κάτι άλλο στο μυαλό του ε, Τον κορυφαίο τελέχος που είναι ο κ. Ανδρέας Λοβέρδος Νομίζω mm. ότι εκεί θα είμαστε